Εκτε, τε τες αυτού η και Χριστέ ο Θεός σώσον πας Χαίρετεν Κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για τον βίο των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης εορτάζει από την Εκκλησία μας την 8η του μηνός Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Θεόδωρος ο Στρατιλάτης καταγόταν από τα Ευχάητα, μια μικρή πόλη κοντά στην Αμάσια του Πόντου. Η γενναιότητά του και η ρητορική του δυνότητα κέρδισαν την εκτίμηση του αυτοκράτορα Λικινίου περί το έτος 320 ο οποίος τον διόρισε στρατηγό και διοικητή της Ηράκλειας του Πόντου. Μόλις ανέλαβε το αξίωμά του ο Θεόδωρος, απεκάλυψε δίχως φόβο ότι ήταν χριστιανός και με τους φλογερούς του λόγους μετέστρεψε μεγάλο μέρος των κατοίκων της πόλεως στην αληθινή πίστη. Λέγεται μάλιστα ότι επιβεβαίωσε την αλήθεια του κηρύγματός του σκοτώνοντας ένα μεγάλο φίδι που τρομοκρατούσε τους κατοίκους της περιοχής. Ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε την απρόσμενη διαγωγή του ευνοούμενού του και τον κάλεσε κοντά του αλλά ο Θεόδωρος αντιπρότεινε στο Λυκίνιο να έλθει εκείνος να τον επισκεφθεί στην Ηράκλεια και να φέρει μαζί τα χρυσά και αργυρά του αγάλματα των ειδόλων. Ενθαρρυμένος ο Άγιος από ενύπνιο όραμα που του ανήγγειλε ότι είχε φτάσει η ώρα να δώσει με το αίμα του μαρτυρία της αγάπης του για τον Χριστό, επεφύλαξε μεγαλοπρεπή υποδοχή στον αυτοκράτορα. Αυτός, θαυμάζοντας την ευταξία της πόλεως, πρότεινε στον διοικητή να επιδείξει την ευσέβειά του στους θεούς προσφέροντας θυσία. Ο Θεόδωρος φαινομενικά συγκατένευσε και ζήτησε μόνο να πάρει τα είδωλα στο σπίτι του τη νύχτα για να τους αποδώσει δήθεν λατρευτικές τιμές πριν την δημόσια θυσία. Πήρε λοιπόν τα χρυσά είδωλα που είχε φέρει μαζί του ο Λυκίνιος, και ο Άγιος πέρασε όλη τη νύχτα κομματιάζοντάς τα και πρωί πρωί μοίρασε το χρυσάφι στους φτωχούς. Όταν έφτασε η ώρα της θυσίας ήλθε ένας εκατόνταρχος καταταραγμένος αναφέροντας στον αυτοκράτορα ότι είχε δει ένα φτωχό να κουβαλάει το χρυσό κεφάλι ενός αγάλματος της Αρτέμιδος. Μόλις συνήλθε ο εμβρόντιτος ηγεμόνας, διέταξε έξαλλος να δέσουν τον Άγιο Θεόδωρο στο ατιμωρητικό ξύλο και με βούνευρα να του δώσουν 700 μαστιγές στην ράχη, 500 στην κοιλιά και με το μαστίγιο που είχε στις άκρες του σφαιρίδια μολυβένια να τον χτυπήσουν στον αφιένα. Κατόπιν έγδαραν τον Άγιο και αφού πέρασαν δαυλούς πάνω στις πληγές του, τον έξισαν με θράψματα αγίων την ώρα του μαρτυρίου του, το μόνο που έκανε ο Άγιος Μάρτης ήταν να επαναλαμβάνει «Δόξαση ο Θεός μου». Τον έριξαν στην φυλακή. Τον άφησαν εκεί για επτά ημέρες δίχως τροφή και νερό και κατόπιν τον σταύρωσαν έξω από την πόλη. Οι στρατιώτες ανελέητα βήθησαν στο γεννητικό του όργανο σιδερένια ράβδο που του ξέσχισε τα σωθικά, ενώ τα παιδιά διασκεδάζοντας έριχναν βέλη για να του βγάλουν τα μάτια. Υπομονετικός στα βασανιστήρια και μακρόθυμος απέναντι στους δημίους του, κατά το παράδειγμα του Κυρίου και Θεού, ο Άγιος Θεόδωρος παρέμενε ακλόνητος στην προσευχή του και ενεθάρινε τον δούλο του και γραμματέα του Ούαρο να σημειώνει γραπτός όλες τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του. Την νύχτα τον άφησαν κρεμασμένο στο σταυρό και ήλθε άγγελος Κυρίου, τον αποκαθήλωσε και αφού του θεράπευσε όλες τις πληγέ, τον ενεθάρινε να προσκαρτερήσει μέχρι τέλους στον αγώνα του. Όταν το πρωί ήλθαν δύο στρατιώτες για να κατεβάσουν το πτώμα του, έμειναν εμβρόντιτοι, διότι τον βρήκαν σώο και αυλαβή και ασπάστηκαν και αυτή την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και μαζί τους πίστεψε στον Χριστό το υπόλοιπο στράτευμα και εν συνεχεία οι στρατιώτες που είχαν σταλεί για να τους τιμωρήσουν. Αντιλαμβανόμενος ότι μπροστά σε τόσα θαύματα υπήρχε κίνδυνος η αναστατωμένη πόλη να εξεγερθεί, ο Λυκίνιος έστειλε άλλους στρατιώτες με την εντολή να θανατώσουν δίχως χρονοτριβή τον Θεόδωρο, τον υπέτειο όλων αυτών των ταραχών. Κάποιοι χριστιανοί θέλησαν να παρέμβουν και να σώσουν τον Άγιο αλλά ο Άγιος Μάρτης, αισθανόμενος ότι είχε φτάσει η ώρα να ολοκληρώσει την ένωσή του με τον Χριστό, τους σταμάτησε και παρουσιάστηκε γαλήνια μπροστά στους δημίους. Αφού σφραγίστηκε με το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, έσκυψε τον αφιένα του και έλαβε με ένα πλήγμα του ξύφους τον καλήνικο στέφανο του μαρτυρίου. Σύμφωνα με τις οδηγίες του, οι χριστιανοί μετέφεραν θριαμβευτικά εν πομπή το Άγιο Λείψανό του στο πατρικό του σπίτι στα Ευχάητα. Εκεί επετέλεσε πλήθος σταυμάτων ανά τους αιώνες, σε σημείο μάλιστα που αργότερα η πόλη ονομάστηκε Θεοδωρούπολης. Η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου εορτάζεται την 8η του μηνός Ιουνίου ενώ η ημέρα του μαρτυρίου του εορτάζεται την 8η Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια θα πούμε για τον Άγιο Θεόδωρο, τον Τύρονα. Ο Άγιος και ένδοξος μάρτης του Χριστού Θεόδωρος καταγόταν από την αμάσια του πόντου και υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στα χρόνια του μεγάλου διωγμού του Διοκλητιανού, το έτος 303 και ανήκε στο τάγμα των τυρώνων. Τύρον σημαίνει στα λατινικά νεοσύλλεκτος. Ήταν χριστιανός από παιδί και κρατούσε μυστική την πίστη του, όχι από δειλία και φόβο, αλλά γιατί δεν είχε λάβει ακόμη σημείο εκ του Θεού να προσφέρει τον εαυτό του στο μαρτύριο. Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο ιδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Διοκλητιανός ο οποίος τότε είχε έδρα την Ικομίδια, επιδιώκοντας την αναδιοργάνωση του κράτους, εφάρμοσε και την πολιτική ενίσχυσης της επίσημης ρωμαϊκής θρησκείας. Υπό την επίδραση του Κέσσαρα Γαλερίου, εκδόθηκαν τότε τέσσερα διατάγματα σε βάρος των χριστιανών, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τα εξής. Πρώτον, την καταστροφή των ιερών ναών, των βιβλίων των χριστιανών, και την σύλληψη εξεχόντων μελών της χριστιανικής κοινότητος, δεύτερον, την φυλάκιση ή εξορία των κληρικών, τρίτον, την απελευθέρωση όσων από τους συλληφθέντες χριστιανούς υπέκυπταν στις πιέσεις και θυσίαζαν στα είδωλα, και τέταρτον, την υποχρεωτική θυσία στους ειδωλολατρικούς ψευτοθεούς για την αποφυγή των συνεπειών. Ο πολύ σκληρό διωγμό του Διοκλητιανού ανέδειξε τότε πολλού μάρτυρε αλλά και πολλού πεπτοκότες. Πολλοί δηλαδή υπό τον φόβο του μαρτυρίου πρόδωσαν τον Χριστό. Ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα της Αχανούς τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με χρυσό του το έτος 313 ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος, αποφάσισαν την αρχή της ανεξιθρησκείας με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Τότε λοιπόν στην περίοδο του μεγάλου διωγμού του Διοκλητιανού, η περιοχή γύρω από την Αμάσια ήταν σε πλήρη αναβρασμό. Πολλοί χριστιανοί συλλαμβάνονταν και με γενναίο φρόνημα και παρησία ομολογούσαν την πίστη τους στο Χριστό, αρνούμενοι να θυσιάσουν στα είδωλα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στο ένδοξο μαρτύριο, μετά από φρικτά βασανιστήρια. Άλλοι πάλι εγκατέλειπαν την πόλη ή το χωριό τους και κρύβονταν στα γύρω δάση και τις σπηλιές, πιστεύοντας ότι ο χριστιανός δικαιούται να αποφύγει τον κίνδυνο. Αλλά όμως όταν συλληφθεί δεν πρέπει να ενδώσει σε κανένα φόβο και να θυσιάσει τη ζωή του, αντί να ομολογήσει τον Ιησού Χριστό ως μόνο αληθινό Θεό. Υπήρχαν όμως και μερικοί όχι φλογεροί χριστιανοί, οι οποίοι ήσαν κατ' όνομα θα λέγαμε χριστιανοί, οι οποίοι μπροστά στον φόβο των βασανιστηρίων αρνούνταν την πίστη τους, θυσίαζαν στους ειδωλολατρικούς θεούς και γλίτωναν τη ζωή τους εντός εισαγωγικών. Γιατί λέει ο Χριστός αγαπητοί φίλοι, ότι αυτός ο οποίος θα με αρνηθεί σε αυτόν τον κόσμο, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον πατέρα μου τον Επουράνιο και όποιος θελήσει να σώσει αυτήν την επίγεια και πρόσκαιρη ζωή του, θα χάσει την ουράνια, την αιώνια ζωή. Και υπήρχε και κάποια άλλη κατηγορία, οι οποίοι προσποιούνταν πως είναι ειδωλολάτρες, αλλά πίστευαν στο Χριστό. Στην κατηγορία εκείνων των χριστιανών που πίστευαν ότι οι χριστιανοί δικαιούνται να αποφύγουν τον κίνδυνο, αν δεν προκληθούν, ανήκε και ο Θεόδωρος ο Τύρων, νεοσύλλεκτος. Είχε βέβαια γενναίο φρόνημα. Ήθελε όμω να γνωρίζει αν η πορεία του προς το μαρτύριο ήταν και θέλημα του Θεού. Εξαιτία τη ανδρείας του, είχε επιλεχθεί να τοποθετηθεί σε στρατιωτικό απόσπασμα με επικεφαλής στον αξιωματικό Βρίγκα, στα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας, κοντά στην πόλη Ευχάητα του Πόντου. Στην μονάδα του δεν ήταν ακόμη γνωστή η χριστιανική του ιδιότητα. Η μονάδα του στρατοπέδευσε στα ευχάητα του Ελισπόντου και πληροφορήθηκε ότι τους κατοίκους της περιοχής τρομοκρατούσε ένας φοβερός δράκον που κρυβόταν στο δάσος. Διαβλέποντας ο Άγιος ότι αυτή ήταν η δοκιμασία μέσω της οποίας ο Θεός θα του έδειχνε αν είχε φτάσει η ώρα να προσφέρει τον εαυτό του στο μαρτύριο, μπήκε με τόλμη στο δάσος. Έκανε προσευχή ο Άγιος Θεόδωρος και είπε στο Χριστό «Χριστέ μου, αν αξιωθώ με τη βοήθειά σου και σκοτώσω τον δράκοντα, αυτό σημαίνει ότι θέλεις να μαρτυρήσω και την αγάπη σου». Έφτασε λοιπόν ο Άγιος σε ένα χωριό εγκαταλελειμμένο από τους κατοίκους του όπου είχε μείνει μόνη μία χριστιανή αρχοντικής οικογενείας η Ευσεβία, η οποία του υπέδειξε την φωλιά του τέρατος. Οπλισμένος με το σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού ο Άγιος, έσπευσε προς το θηρίο το οποίο μουγκριζε, βγάζοντας από το στόμα του φλόγες και το σκότωσε ο Άγιος λονχίζοντάς το στο κεφάλι. Έχοντας τότε την πεποίθηση ότι με τη χάρη του Θεού θα μπορούσε να νικήσει και τον πνευματικό δράκοντα τον διάβολο, όπως είχε σκοτώσει και το ορατό θηρίο, ο Άγιος Θεόδωρος επέστρεψε στο στρατόπεδο, δίχως πια να φοβάται να εκδηλωθεί ανοιχτά ως χριστιανός. Έτυχε τότε ο διοικητής της στρατιωτικής μονάδας Βρίγκας να δώσει εντολή να προσφερθεί θυσία στους ψευτοθεούς της Ρώμης και καθώς ο Θεόδωρος παρέμενε στην σκηνή του, ήλθαν να τον αναζητήσουν πιέζοντάς τον να λάβει και αυτός μέρος στην θυσία. Ο Θεόδωρος όμως απάντησε «Είμαι χριστιανός, τον Χριστό μόνο λατρεύω, αυτός είναι ο βασιλεύς που υπηρετώ και μόνο σε αυτόν επιθυμώ να προσφέρω θυσία». Αφού τον κούρασαν με παραπιστικές ερωτήσεις, τον άφησαν και ανέκριναν και άλλους χριστιανούς φλεγόμενος τότε από ένθεο ζήλο ο Θεόδωρος, ενεθάρρυνε τους συντρόφους του να αποδειχθούν μέχρι τέλους αντάξιοι του Χριστού, που του είχε εντάξει στις γραμμές της ουράνιας στρατιάς του. Όταν έπεσε η νύχτα, μετέβη στον ιδωλολατρικό ναό και κατέκαυσε τον βωμό της ψευτοθεάς Ρέας, η οποία εθεωρείτο μητέρα των ψευτοθεών, σύμφωνα με την μυθολογία και προκλήθηκε έτσι μεγάλη αναστάτωση στα ευχάητα. Ένας από τους υπηρέτες του ναού ευνηδίασε τον Άγιο και τον οδήγησε στον διοικητή του τόπου που πλοίο. Ο Θεόδωρος δεν πρόβαλε την παραμικρή αντίσταση και απήντησε ήρεμα στις ερωτήσεις του διοικητού, δείχνοντας σε αυτόν ότι ήταν παράλογο να θεωρεί Θεό ένα άψυχο κομμάτι ξύλο που μέσα σε μία στιγμή είχε γίνει στάχτη. Ο Πούπλιος τον απείλησε με βασανιστήρια. Ο Άγιος απάντησε «Οι απειλές σου δεν με τρομάζουν, γιατί η δύναμη του Χριστού θα είναι για μένα χαρά και ευθυμία στα βασανιστήρια». Τρίζοντας απολύσα τα δόντια του ο διοικητής, διέταξε να ρίξουν τον Άγιο σε σκοτεινό κελί δίχως τροφή και νερό. Τη νύχτα όμως εκείνη φανερώθηκε στον Άγιο Θεόδωρο ο Χριστός για να τον παρηγορήσει και να του υποσχεθεί ότι η θεία του χάρις θα ήταν για τον ανδρίο δούλο του τροφή, αγαλίαση και προστασία μαζί. Ενθαρρυνθείς έτσι ο Άγιος περνούσε τον καιρό του ψάλλοντας ύμνους με τη συνοδεία αγγέλων ώστε οι δεσμοφύλακες πίστεψαν ότι μαζί του βρίσκονταν και άλλοι χριστιανοί στο κελί του που ήταν τόσο καλά κλειδωμένο. Και πήγαν εκεί οι στρατιώτες και είδαν πραγματικά τους αγγέλους να είναι μαζί με τον Άγιο Θεόδωρο και να ψάλουν. Και έτσι έδειξαν κάποια συγκατάβαση και θέλησαν να του φέρουν λίγο ψωμί και νερό, αλλά εκείνος αρνήθηκε να γευτεί οτιδήποτε, λέγοντάς τους πως ο Χριστός του είχε υποσχεθεί ουράνια τροφή. Τον έφεραν πάλι μπροστά στον διοικητή ο οποίος του πρότεινε να τον ανεβάσει στο αξίωμα του αρχιερέως των ιδόλων, γεγονός που προκάλεσε το ηρωνικό γέλιο του Αγίου, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι ήταν έτοιμος να αφήσει να τον κάνουν κομμάτια για την αγάπη του Χριστού. Τον κρέμασαν τότε με το κεφάλι προς τα κάτω και οι δήμοι αναλώθηκαν μάταια να του ξεσχίζουν τις σάρκες με σιδερένια άγκιστρα. Μπροστά στην αδάμαστη αντίσταση του μάρτυρος, ο διοικητή φοβούμενο ότι και άλλοι θα ακολουθούσαν το παράδειγμά του, έδωσε την εντολή να τον αποτελειώσουν και τον καταδίκασαν να καεί ζωντανό. Όταν ο Θεόδωρος έφτασε κοντά στην πυρά, έλυσε την ζώνη του και έβγαλε τα ενδύματά του και τα υποδήματά του και αφού αρνήθηκε να τον καρφώσουν στο έδαφος, σήκωσε τα χέρια του προς το Θεό και ανέπεμψε θερμή προσευχή για την στερέωση των άλλων ομολογητών και πήδηξε στη φωτιά δοξάζοντας τον Θεό. Αλλά οι φλόγες, σαν να ήθελαν να το αποτίσουν τιμή, τον περικύκλωναν δίχως να τον αγγίξουν, σχηματίζοντας γύρω από το σώμα του ένα είδος θριαμβικής αψίδας, ενώ ο Άγιος, αναπέμποντας ευχαριστία προς τον Θεό, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του. Η ευλαβή ευσεβία κατάφερε να αγοράσει το σώμα του μάρτυρος και το μετέφερε στα Ευχάητα, όπου κτίστηκε προ τιμήν του ναό και προσήλγιε πλήθο προσκυνητών, στου οποίου χάριζε την θεραπεία τη ψυχή και του σώματο. Όπω είπαμε, την 17η Φεβρουαρίου εορτάζεται το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονο. Και το Σάββατο τη πρώτη εβδομάδα των Ιστειών εορτάζεται το διακολύβον θαύμα του Αγίου Θεοδόρου. Το Σάββατο της πρώτης εβδομάδος των Ιστιών, το Σάββατο πριν την Κυριακή της Ορθοδοξίας δηλαδή, δεν είναι ψυχοσάββατο όπως λανθασμένα πιστεύουν οι περισσότεροι, ούτε είναι η εορτή από κοινού των Αγίων Θεοδόρων. Δεν υπάρχει κάποια κοινή εορτή και των δύο μαρτύρων και οι δυο τους εορτάζουν σε ξεχωριστή ημερομηνία. Το Σάββατο λοιπόν αυτό εορτάζουμε το θαύμα με τα κόλυβα, το οποίο θα το πούμε αμέσως τώρα. Το έτος 361 μετά Χριστόν, στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης βασίλευε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης και βασίλευσε μόνο για δύο χρόνια. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης προσπάθησε να καταργήσει την Ορθοδοξία και με όλα τα μέσα να επαναφέρει την αρχαία ψευτοθρησκεία των ειδόλων, και μαζί και όλα τα ήθη και έθιμα που έχουν οι ειδωλολάτρες. Και παρατήρησε ο παραβάτης ότι οι χριστιανοί την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής νιστεύαν πάρα πολύ αυστηρά με νηστεία και προσευχή. Αλλά και τις υπόλοιπε εβδομάδες νήστευαν οι χριστιανοί, απλά την πρώτη εβδομάδα έκαναν πάρα πολύ αυστηρή νηστεία. Ο σκληρός ηγεμόνας τότε έδωσε εντολή στον έπαρχο της Κωνσταντινούπόλεως να ραντισθούν όλα τα τρόφιμα που ήσαν εκτεθειμένα στην αγορά με αίμα από ειδωλόθητα, έτσι ώστε να είναι αδύνατον να μη μολυνθεί κάποιος κάτοικος με το μίασμα της ειδωλολατρίας. Τι ακριβώς είναι τα ειδωλόθητα, ας το πούμε και αυτό. Τα ειδωλόθητα ή ιερόθητα, όπως λέγονταν, κατά τη θυσία ενός ζώου στους ειδωλολατρικούς θεούς, μέρος από το ζώο αυτό και εγώταν στο θυσιαστήριο, ενώ το υπόλοιπο κρέα το έτρωγαν αυτοί που προσέφεραν τη θυσία ή το πολλούσαν στην αγορά. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν την κοινωνία των ψευτοθεών και των ανθρώπων. Ο νόμος του Θεού απαγόρευε στους Ισραηλίτες να μετέχουν σε γεύματα είδωλολατρών όπου παρέθεταν ειδωλόθητα σύμφωνα με την εντολή της Αγίας Γραφής. Να μην συνάψετε ουδέμια μία σχέση με ειδωλολάτρες και απίστους, γιατί όταν αυτοί τελούν λατρίες μυαρές στους ψευτοθεούς τους και θυσιάζουν σε αυτούς ζώα, υπάρχει φόβος να σας προσκαλέσουν να φάτε από τα ζώα που θυσίασαν. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος στην Προσκορινθίους απαγορεύει τους χριστιανούς να τρώνε τρόφιμα τα οποία πρωτήτερα έχουν προσφερθεί ως θυσία στους θεούς των ειδόλων. Έτσι λοιπόν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης πήρε αίμα από αυτές τις θυσίες και αράντισε όλα τα τρόφιμα που υπήρχαν στην αγορά και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει να αγοράσει και να φάει τίποτα. Ο Κύριος όμως δεν εγκατέλειψε τον περιούσιο λαό του έστειλε στον αρχιερέα της Κωνσταντινούπολης ονόματι Ευδόξιο τον μεγάλο αθλοφόρο του Θεόδωρο και εμφανίστηκε ο Άγιος σε όραμα στον Ευδόξιο λέγοντάς του τα εξής «Σήκω όσο γρηγορότερα μπορείς, σύναξε το πίμνιο του Χριστού και δώσε την ξεκάθαρη εντολή κανένας χριστιανός να μην αγοράσει τίποτα από όσα πολλούνται στην αγορά» διότι με εντολή του ασεβεστάτου βασιλέως όλα έχουν μαγαριστεί με το αίμα των ειδωλόθητων ζώων. Γεμάτος απορία ο αρχιερέας Ευδόξιος ρώτησε τον Άγιο πώς θα ήταν αυτό δυνατόν, ιδιαίτερα για όσους χριστιανούς δεν διέθεταν προμήθειες στο σπίτι τους για να ζήσουν και έπρεπε να αγοράσουν από αυτά που πολλούνται στην αγορά. Και ο Άγιος του απάντησε αναπλήρωσε τις ελλείψεις που υπάρχουν χορηγώντας σε αυτούς κόλυβα. Και επειδή ο αρχιερέας δεν γνώριζε τι είναι τα κόλληβα, ο Άγιος του εξήγησε ότι πρόκειται για το βρασμένο σιτάρι και συνήθιζαν έτσι να το ονομάζουν στην πατρίδα του τα Ευχάητα. Στη συνέχεια ο αρχιερέας Ευδόξιος ρώτησε να μάθει ποιος είναι αυτός που του γνωστοποιεί την πρόνοια τούτη του Θεού για τους χριστιανούς και έλαβε την απάντηση «Είμαι ο μάρτης του Χριστού Θεόδωρος που με έστειλε ο Θεός για να φέρω την είδηση». Σηκώθηκε λοιπόν πάρα αυτά ο ποιμενάρχης και γνωστοποίησε σε όλους τους χριστιανούς το γεγονός. Με την ενέργειά του αυτή διαφύλαξε καθαρό από το μυασμό το πίμνιο του Χριστού από την παγίδα που είχε στήσει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ο οποίος διαπιστώνοντας πως αποκαλύφθηκε η πλεκτάνη του και δεν κατάφερε να υλοποιήσει το ύπουλο σχέδιό του, παρόλο που ένιωσε μεγάλη απογοήτευση, εντούτοις δεν σταμάτησε τον διωγμό κατά των χριστιανών και έδωσε εντολή να διανεμηθούν στην αγορά και πάλι μαγαρισμένα με αίμα ιδωλοθήτων, τρόφιμα και ποτά. Ο λαός του Θεού όταν πέρασε η εβδομάδα των νηστείων, χαρούμενοι απέδωσαν με την προσφορά των κολύβων την παρούσα τιμή στον ευεργέτη τους και μάρτυρα Θεόδωρο. Από τότε δε μέχρι και σήμερα ενθυμούμενοι οι χριστιανοί το θαύμα αυτό, το Σάββατο του Αγίου Θεοδώρου, προσφέρουν κόλυβα προς τιμήν και μνήμην του μάρτυρος, για να μην ξεχαστεί ποτέ η μεγάλη αυτή προσφορά του. Όπως είπαμε, του Αγίου Θεοδόρου δεν είναι ψυχοσάββατο. Τα ψυχοσάββατα από την Εκκλησία μας είναι δύο, κατά τα οποία τελούνται παγκόσμια μνημόσυνα. Το Σάββατο πρώτον Απόκρεο και το Σάββατο πρώτη Πεντηκοστής. Επί της ουσίας, κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Αλλά αυτό το Σάββατο του Αγίου Θεοδόρου είναι πανηγυρική ημέρα. Δεν έχει νεκρό τροπάρια η ακολουθία αλλά τα γράμματα που ψάλλονται τότε είναι πανηγυρικά και ευχαριστούν τον Θεό, ευχαριστούν τη Θεοτόκο και ευχαριστούν και τον Άγιο Θεόδωρο για τη μεγάλη αυτή δωρεά του που έσωσε τον κόσμο από τα ειδωλόθητα και τον τιμούν που θυσίασε τη ζωή του για να κερδίσει τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Η νηστεία και η εγκράτεια έχουν την δύναμη να καθαρίζουν τους ρήπους της αμαρτίας είδατε πόσο σημαντική είναι η νηστεία που για να μην μολυνθούν οι χριστιανοί ο Θεός τους έστειλε αυτήν την λύση να βράσουν κόλυβα για να μην μολυνθούν. Ο Άγιος Θεόδωρος Σωτήρων έκανε και άλλα θαύματα σε όσους προσέτρεχαν σε Αυτόν με πίστη και προσκαρτερούσαν εν προσευχή στην εκκλησία Του και ακόμη συνεχίζει να κάνει. Μια ημέρα φανερώθηκε λάμποντας εν πλήρη δόξη επάνω στο λευκό του άλογο και έφερε πίσω σε μία φτωχή χείρα τον μονάκριβο ιό που είχαν εχμαλωτήσει οι σαρακινοί. Συχνά επίσης έσωζε όσους κινδύνευαν σε τρικυμίες και με τη βοήθειά του ανακαλύπτονταν οι κλέφτες, οι κύριοι ξανάβρισκαν τους υπηρέτε τους και με όλα του αυτά τα θαύματα έδειχνε ότι από στρατιώτη επίγειου στρατού είχε γίνει επουράνιος προστάτης του χριστιανικού πληρώματος. Και ας πούμε και δύο λόγια για τα κόλληβα, μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως. Κόλληβα, όπως είπαμε, υπάρχουν δύο ειδών. Πρώτον, τα κόλληβα που προσφέρονται εις τιμήν και μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων, τα οποία είναι μία προσφορά προς τον Χριστό, δεν είναι υπεραναπαύσεως, είναι προσφορά, όπως είναι η αρτοκλασία και όλες οι άλλες οι προσφορές. Είναι προσφορά, κόλυβα, εις τιμή και μνήμη κάποιου τιμωμένου προσώπου. Και δεύτερον, είναι τα κόλυβα τα οποία προσφέρονται υπεραναπαύσεως και αποτελούνται από σιτάρι. Και τα κόλληβα αυτά που προσφέρονται υπεραναπαύσεως συμβολίζουν την κοινή Ανάσταση των κεκοιμημένων και βασίζονται στον Λόγο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που λέει ο Χριστός «Αν ο σπόρος του σιταριού πέσει στη γη αλλά δεν πεθάνει, μένει μονάχα ένας σπόρος. Αν όμως πέσει στη γη θα και πεθάνει, κάνει άφθορο καρπό. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Θάβεται στη γη μετά από την κίνησή του για να αναστηθεί άφθαρτος και αιώνιος. Σπήρεται εν φθορά και εγείρεται εν αφθαρσία, όπως συμπληρώνει και ο Απόστολος Παύλος. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων Θεοδόρων του Τύρονος και Στρατιλάτου και πάντων των Αγίων, και να μας καθοδηγούν όλοι οι Άγιοι του Θεού στον δρόμο της ορθής πίστεως. Εν αγάπη, εν ομονία, εν αγίω Πνεύματι και αληθεία. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.